θα ζήσω σαν εκατομμυριούχος για 24 ώρες. Και επιτέλους κατέφτασε το πλούσιο πρωινό μου, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Είμαι έτοιμος, πανέτοιμος θα έλεγα, με το απίστευτο ακριβό μου look. Το ιδιωτικό μου τζακούζι είναι αυτό εδώ πέρα. Και δείξα απέναντι την Ακρόπολη. Δείξε εδώ πέρα στα παιδιά. Εδώ πέρα, εδώ πέρα, εδώ πέρα. Πάμε να απολαύσουμε την ακριβή σαμπάνια, παιδιά μου. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ολοκένουργιο βίντεο. Σήμερα επιστρέφουμε δυναμικά με ένα νέο βίντεο στο κανάλι, όπου θα ζήσω σαν εκατομμυριούχος για 24 ώρες. Όπως βλέπετε, σας καλωσορίζω στη νέα μου βίλα, στη νέα σουίτα, την πιο ακριβή σουίτα της Αθήνας, η οποία είναι δικιά μου, όπως καταλαβαίνετε. Πριν ξεκινήσω αυτό το βίντεο, θα ήθελα να πάτε να με ακολουθήσετε στο Instagram για να ενημερώνεστε κάθε πότε να βάζω νέο βίντεο σε αυτό το κανάλι. Νομίζω είπα πάρα πολλά. Πάμε στο βίντεο. Τώρα όμως. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο σπιτικό μας. Περάστε στην νέα μου βίλα, παρακαλώ. Την καινούργια μου σουίτα, όπως βλέπετε εδώ πέρα, όπου είναι νέας τεχνολογίας. Για να κλειδώσω, πατάω αυτό εδώ πέρα. Το ακούσατε? Έκλεισε μόνη τη πόρτα. Γιατί εδώ πέρα ο πλούτος, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολλές. Τα κλαίω τα λεφτά μου ήδη. Θέλω να σας πω ότι για αυτό το πράγμα έχω πληρώσει 300 κάτι ευρώ για μία ολόκληρη μέρα. Κανονικά έκανε 700 ευρώ, αλλά έχει σήμερα το πακετάκι τη μια διανυκτέρα. Θα σχολιάσουμε όμως αυτό, γιατί τις επόμενες μέρες θα τρώω φακούλες για να ανταπεξέλθω. Αλλά σήμερα είμαστε εκατομμυριούχοι. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ξεναγήσω στο σπιτικό μου. Θέλετε κι εσείς? Αμέ. Βεβαίως. Λοιπόν, ας περά... ελάτε, νιώθω σαν το κάτι ψήνεται. Περάστε μαζί μου. Ελάτε. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι το μπάνιο μου. Αλλά δεν είναι ένα απλό μπάνιο. Αυτό είναι το πρώτο μου εδώ πέρα που κάνω το ντουζ. Γιατί το θέλω να είναι δίπλα από το κρεβάτι μου την ώρα που κάνω το ντουζ. Αυτό εδώ πέρα, όπως βλέπετε, έχει θολώσει και μη θολώνει, για να μπορώ να απολαμβάνω τη θέα έξω από το παράθυρο. Εδώ πέρα είναι το διπλό μου king size, queen size κρεβάτι. Παιδιά, το κρεβάτι πραγματικά είναι τέλειο, αλήθεια σας το λέω. Το κρεβάτι απλά βουλιάζεις μέσα και απλά σε αγαπάει. Τώρα θα περάσουμε στο αγαπημένο μου αντικείμενο σε αυτό το σπίτι, παιδιά, γιατί όπως καταλαβαίνετε, ως Ντάλια Χατζή Αλεξάνδρου δεν μπορούσε να έλειπε ένα χρυσό τραπεζάκι αξίας 3 εκατομμύρια ευρώ. 3 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί αυτό το τραπέζι που βλέπετε εδώ, παιδιά μου, είναι από χρυσό. Πλαστικό. Αλλά πάνω απ' όλα, όπως το βλέπετε, είναι χρυσό. Αυτό μπορεί να αξίζει και δεν ξέρω και εγώ πόσα. Θα με ξανάρθει πιστά, κοιτάξτε εδώ, στα έριξε κάτω. Λοιπόν, θα φωνάξω την υπηρέτρια. Πού είναι η υπηρέτρια, παιδιά? Πού, τι γίνεται σε αυτό εδώ πέρα το σπίτι? Α, εσύ είσαι η υπηρέτρια. Λοιπόν, εσύ θα. Τι κάνει? Σε μένα το είπατε? Την Ντάλια Χατζή Αλεξάνδρου. Εσύ είσαι η Ντάλια. Βεβαίω. Όλα μοβ και κίτρινα. Και ας περάσουμε τώρα στη κρυφή μου κουζίνα. Γιατί θέλω να σας δείξω ένα μυστικό. Εμείς, καταλαβαίνετε, οι εκατομμυριούχοι, θέλουμε πάντα να έχουμε μια κρυφή κουζίνα. Για τα ξέρετε, καταλαβαίνετε. Πας εδώ πέρα και κάνεις ένα. Και ξαφνικά είναι η κουζίνα μου. Εδώ πέρα το ψυγιάκι μου. Με όλα τα απαραίτητα. Σαμπάνιες, κρασιά ακριβά. Καταλαβαίνετε τι να κάνουμε. Θα κλείνω τα λεφτάκια μου. Ελένα μου, που είναι η Λερίτσα μου, πώς τις έχω στα παιδιά μου. Λοιπόν, και γενικότερα όπως βλέπετε, φουλ εξοπλισμένος. Α, και το ντουλάπι πάνω βεβαίως. Τι να πω εγώ τώρα γι' αυτό. Τα ποτήρια σαμπάνιας. Εννοείται, τα πάντα έχουμε εμείς εδώ πέρα, παιδιά μου. Ας συνεχίσουμε στο επόμενο δωμάτιο. Το μπάνιο, το μπάνιο. Δεν υπάρχει μπάνιο. Γιατί εμείς χέζουμε σε δύο χέστρες. Πέπι. Γιατί... τι. Είναι μπιντέ. Σε δύο μπιντέ. Μπιντέ. Έχει μπιντέ. Ναι. Περάστε. Λοιπόν, εδώ πέρα όπως βλέπετε, παιδιά μου, έχουμε μία τουαλετίτσα. Ωραία. Αλλά δεν είναι μία, γιατί δίπλα. Απαπα! Το μπιντέ είναι αυτό που κάνει το κολλή για να καθαρίσει. Τι λέμε στα παιδιά τώρα. Τέλο πάντων. Τα παλιά τα χρόνια τα σπίτια είχαν μπιντέδε. Μάλιστα. Ο καθρέφτη μου ένα μήνυμα. Θα το πληρώνουμε, παιδάκι μου, θα πληρώνουμε 2 εκατομμύρια το σπίτι. Και δεν τα έχουμε κιόλα. Τα κλαίμε ήδη, σα λέω. Προχωράμε τώρα ω εκατομμυριούχοι εμεί αυτό εδώ πέρα το υπέροχο σπιτικό. Και θα σα δείξω την ντουλάπα μου. Ωραία, με έχει ζήσει. Έχει κρυφό φωτισμό η ντουλά. Oh. Έχει κρυφό φωτισμό, όπως βλέπετε. Κάποια πράγματα πρώτης ανάγκης. Τι είναι αυτά, τέλος πάντων. Και τώρα, το δίπλα τι είναι? Α, καταλαβαίνετε. Τώρα εδώ πέρα έχω σιδερόστρα. Γιατί την έχω εγώ τη σιδερόστρα? Πρέπει όλα να είναι σιδερωμένα κανονικά. Με τέτοιο πλούτο. Και εδώ πέρα. Δεν μπορώ να σας πω τι. Εκεί πέρα βρίσκεται το χρηματοκιβώτιό μου.
ως εκατομμυριούχος και έχω τα πάρα πολλά χρήματα. 5€. Αυτό ήταν σε γενικές γραμμές στο σπίτι, ή μπορεί και, και όχι, να υπάρχει και άλλο κάτι κρυφό που θα σας το αποκαλύψω στη συνέχεια του βίντεο. Ίσως μια πισίνα, ίσως ένα τζακούζι, ίσως διάφορα άλλα, θα τα δείτε στη συνέχεια. Το πρώτο πράγμα ως εκατομμυριούχος για να ξεκινήσει καλά η μέρα μου, είναι να φωνάξω εννοείται γρήγορα τους υπαλλήλους μου να μου φέρουν το πιο ακριβό πρωινό που υπάρχει για δύο άτομα. Για μένα και την Madame Figaro. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Ναι, ο Γιαννακόπουλος εδώ. Θέλω το καλύτερο πρωινό για δύο άτομα. Πόσο καλή. Ναι, δωρεάν είναι αυτά. Ναι, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να μου το φέρετε στον εκτόροφο. Να είστε καλά. Βασικά σιγά με σας πω και να είστε καλά. Φέρετε μου γρήγορα το πρωινό. Θα μας φύγουν όλα τα βρακιά σήμερα. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε. Δουλειές, δουλειές. Ποιος είναι καλύτερο αυτός, κλείσε τώρα, συνεχίζουμε σε λίγο παιδιά. Και επιτέλους κατέφτασε το πλούσιο πρωινό μου, όπως βλέπετε εδώ πέρα, αποτελείται. Φανταστείτε τώρα τι τρώει ένας εκατομμυριούχος. 2 αυγά μάτια, 4 φέτες ψωμί, χωρίς κόρα παρακαλώ γιατί δεν μπορούμε την πολύ κόρα. Σας παρακαλώ πολύ. Λουκάνικα με ντοματίνια και μανιτάρια. Ένα πάρα πολύ ακριβό σαλάμι, καμιά γαλοπούλα του αλφαβήτα θα είναι. Μπανάνα, φραουλίτσα που δεν είναι εποχή της, παρόλα αυτά τη βρήκαμε εμείς κάπου στα 300 ευρώ το κιλό και την αγοράσαμε εννοείται. Ψωμάκι εδώ πέρα, pancakes, ένα πάρα πολύ ακριβό κέικ από χρυσό. Κρουασανάκια βουτύρου, και εννοείται. Πω, κρουασανάκι βουτύρου, παιδί, το έχω λαχταρίσει τώρα. Με και από αγελάδες της Ελβετίας. Από αγελάδες της Ελβετίας, που το κρουασανάκι το ένα μόνο κάνει 3 καράτια. Μετά από όλο αυτό, ο εκατομμυριούχος θα χεστεί πάνω του. Γιατί αλήθεια είναι, με τόσα ναι, που τα πάω. Θα είναι κουράδα χρυσού. Θα είναι κουράδα χρυσού. Λοιπόν, ας δοκιμάσουμε εδώ πέρα τα λουκανικάκια. Φοβερό. Εδώ πέρα, το κρουασανάκι είναι και ζεστά-ζεστά. Το βουτάω στη μερεντούλα. Μπεντανόστιμο. Θα σας κλείσω όπως καταλαβαίνετε για να κάτσω να απολαύσω το πρωινό μου. Γιατί έχω πιθανότητα τις πίνες, παιδιά, δεν έχουμε φάει τίποτα. Απίστευτο εδώ! Κόστησε κάπου στα 350 ευρώ. Τι να κάνεις, παιδιά. Είναι ένα πρωινό ενός επιχειρηματία εκατομμυριούχου. Πλάκα σας κάνω το πολύ κάπου στα 30 ευρώ κόστησε. Και αφού απολαύσαμε αυτό το πλούσιο πρωινό, ήρθε η ώρα να ετοιμαστώ ως εκατομμυριούχος. Γιατί, παιδιά, όταν θα πάω στα meeting μου, όταν θα πάω στις δουλειές μου, δεν μπορώ να πάω να ντυθώ έτσι. Δηλαδή ρε ζήλη, θα σου πούνε δεν έχει λεφτά ο κύριος. Λοιπόν, θα φορέσω το πάρα πολύ ακριβό κουστούμι μου, το οποίο είναι παρακαλώ Μπερτολούτσι. Σοβαρολογώ είναι Μπερτολούτσι, δείξτε το παρακαλώ, κάντε κοντινό. Μπερτολούτσι κουστούμι, το οποίο κοστίζει πάρα πολύ ακριβά. Αλλά ως εκατομμυριούχος είναι κάτι πολύ λίγο για μένα. Θα πάω να βάλω το πουκάμισο μαζί με τη γραβάτα. Τι έπαθε η γραβάτα καλέ. Το παντελόνι μου. Αυτό λέγεται γυλαίκο. Το σακάκι μου. Μη παίζετε εσείς τώρα χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Λοιπόν, πάω να ετοιμαστώ να κάνουμε το extreme makeover μου. Και να με βαθμολογήσετε όπως το προηγούμενο επεισόδιο με το My Style Rocks. Τώρα θα με βαθμολογήσετε ως εκατομμυριούχο. Πάω ντυθώ και επιστρέφω. Είμαι έτοιμος, πανέτοιμος θα έλεγα, με το απίστευτο ακριβό μου look. Όχι τις παντούφλες, όχι τις παντούφλες. Αυτό καλύτερα να μην το έβλεπε. Μήπως είναι δώρο με το δωμάτιο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Με φέρετε σε δύσκολη θέση, σας παρακαλώ κυρία μου. Ως εκατομμυριούχος τώρα ήθελα να είμαι λίγο relax, χαλαρός μέσα στο σπίτι μου. Λοιπόν, το outfit είναι αυτό παιδιά. Πείτε μου, γράψτε μου κάτω στα σχόλια πώς με βαθμολογείτε. Φοράω και την ακριβή μου χειροπέδα, όπως βλέπετε, όπου μου την πήρε η Μέρη. Το outfit of the day είναι αυτό. Βαθμολογήστε με από 1 έως 5. Και το concept για σήμερα είναι επιχειρηματική βραδιά μαζί με διάφορους εκατομμυριούχους. Το παντελόνι, παιδιά, το έχω πάρει πριν 2 χρόνια, οριακά μου μπαίνει. Νομίζω θα πεταχτεί κανένα κουμπί στη κάμερα, γιατί έχω πάρει κάποια κιλάκια. Ως εκατομμυριούχος, δεν μπορώ να πάω στο meeting, ρε παιδιά, με αυτό το μαλλί. Πρέπει λίγο να πάμε. Ράστα. Όχι καλέ, σιγά μου γίνω και κατά κουζίνα. Θα πάμε όλοι μαζί λίγο τώρα στο μπάνιο για να ετοιμάσουμε το, για να ετοιμάσουμε το μαλλί μου. Γιατί πρέπει να πάω για διάφορες επιχειρήσεις που έχω, καταλαβαίνετε τώρα. Ακολουθήστε, ακολουθήστε. Το πρώτο πράγμα που κάνω για να φτιάξω το μαλλί μου, παιδιά μου, εσείς που με βλέπετε και θέλετε να φτιάξω το μαλλί σας, είναι παίρνω το ακριβό αγαλματίδιό μου και το κοιτώ και λέω ελπίζω να είμαι τυχερό σήμερα.
Το αφήνω και γιατί είναι πανάκριβο, όπως καταλαβαίνετε. Άμα σπάσει αυτό, τη βάψαμε. Και μετά παίρνω το επόμενο αγαλματίδιό μου και του λέω: ελπίζω να είμαι και πάλι τυχερός. Λοιπόν, το αφήνω εκεί πέρα. Σηκώνω τα μανίκια μου και βρέχω λίγο τα χεράκια μου και τα μαλλιά μου, παιδιά μου. Γιατί τώρα θα σας δείξω το extreme makeover που θα κάνουμε εδώ πέρα. Βρέχετε. Και επειδή θέλουμε να κάνουμε ένα wet look τώρα, παιδιά, θα βάλουμε αφρό. Θα πάρετε στα χέρια σας λίγο αφρό. Μετακομίζουμε και πάλι όλοι τώρα, φαντάζομαι να μας ακολουθάνε. Βάζετε αφρό. Βάζετε και άλλο, μην το λυπηθείτε. Μην το λυπηθείτε καθόλου. Λοιπόν, και βάζετε παντού, έτσι να φαίνεται wet, να φαίνεται βρεχμένο το μαλλί μας. Αρέσει αυτή η τσαχπίνια που κάνει. Διορθώνετε και αυτά και είμαι έτοιμος. Αυτό είναι το total. Τρομερό. Αυτό έτσι το λιτό, το καλό και το δυνατό. Και ως επιχειρηματίας τώρα, παιδιά, δεν μπορώ να κυκλοφορήσω έτσι έξω στο δρόμο. Θα φωνάξουμε την υπηρέτρια Madame Figaro πίσω από την κάμερα να μας κάνει περιποίηση προσώπου και για να λάμπουμε, να πάμε έξω στον κόσμο και να είμαστε φοβεροί. Έχω την αγαπητή υπηρέτρια Madame Figaro. Καλώς ήρθατε στο Madame Figaro σαλόν. Στο σπα της, δεν ξέρω τι είναι αυτό, το beauty κάτι της. Σας παρακαλώ, κάντε με ωραίο. Κάντε με ωραίο, Ανίτα. Πιο πολύ. Πιο πολύ από αυτό. Θέλω να γίνω διάσημο, Ανίτα. Θέλω να με κάνεις διάσημο. Πότε θα με κάνεις διάσημο? Πότε θα με σταματάει ο κόσμος για να με βγάζω φωτόγραφο? Πότε, κορίτσι μου? Πες μου, σε παρακαλώ. Πότε. Θα χρησιμοποιείς. Βεβαίως. Σέρουμ. Τέλεια. Σέρουμ. Είναι διαφορετικά. Ωραία. Ενυδατική. Τέλεια. Έτσι. Και στο τέλος, μια μασκούλα. Υπέροχο. Για ενυδάτωση και θρέψη. Γιατί πλύνει το πρόσωπό σας. Βεβαίως. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε αυτό το μαύρο. Τέλεια. Προσοχή. Παναγία μου, υποτίθεται είστε και εδώ πέρα. Ωραία, θες να το κρατάς. Υποτίθεται σας έχω πληρώσει. Όχι για να το κρατάω εγώ, κυρία μου. Είστε και του Madame Figaro. Μάλιστα. Αχ, δροσούλα. Πάρα πολύ ωραίο. Λάμπο, παιδιά μου, γράψτε κάτω στα σχόλια άμα λάμπο. Ως επιχειρηματίας, φαίνονται τα χρήματα. Επόμενο, τέλειο. Αυτό τι είναι, πείτε μου. Αυτό είναι για ενυδάτωση. Για ενυδάτωση κι αυτό. Για... Αυτό δεν είναι σπόρους. Για ενυδάτωση, αλλά τέλος πάντων. Ξέρω τι είναι. Αλλά εσείς είστε η Madame Figaro. Τι είναι η Madame Figaro αυτό? Αυτό εδώ πέρα είναι για τα σπυράκια. Τέλεια. Το δουλεύουμε πρώτα στα χέρια μας για να θερμανθεί και να είναι πιο. Το προηγούμενο καίει, τι έγινε, τι παθαίνω. Καίει. Έχει για λίγο. Δεν παθαίνει τίποτα, έτσι πρέπει. Αναγία μου, δοκιμήσω σπυράκια. Υπέροχα και βάλτε μου και αυτή τη μασκούλα. Τι κάνεις, παιδάκι? Έλα! Πρέπει να πώς μου μιλάτε έτσι. Το μαλλί. Θα πρέπει να σας απολύσω τώρα που μου το βάλετε στη μούρη. Δεν με έχετε προκλάδου. Σας απολύω τώρα. Σε απολύω, κοπέλα μου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, είμαι ή δεν είμαι ο πρωταγωνιστής, μη χέσω. Δεν είστε. Περάστε έξω από τη σουίτα μου. Την οποία την νίκιαζα, δεν την έχω καν αγορασμένη. Το αφήνουμε αυτό για 15 λεπτά. Θα μου αφήσετε tips. Το αφήνουμε για 15 λεπτά και τα ξαναλέμε. Αντίο. Αφού τελείωσα με τα μποτέ μου, παιδιά, και όπως βλέπετε, λάμπω. Πλέον είμαι μια φρεσκαδούρα. Βλέπετε την αλλαγή, νομίζω. Γράψτε κάτω στα σχόλια μου ότι βλέπετε. Ήρθε η ώρα να ξαναφωνάξω τους υπηρέτες μου για να μου φέρουν να φάω, γιατί παιδιά έχω πεθάνει πάλι τη πείνα. Έχει πάει μεσημέρι. Και θέλω να φάω το πιο ακριβό σούσι που υπάρχει στο κόσμο. Γι' αυτό θα πάρω τη Λέλα και τον Τζέισον. Έλα, Λέλα, Τζέισον. Ναι, καλησπέρα. Θέλω να... Τι καλησπέρα, σε παρακαλώ. Φέρουμε το πιο ακριβό σούσι που υπάρχει. Πόσο κάνει? Σε παρακαλώ. Φέρ το. Ναι. Θα τα πληρώσει η μαντάμ. Τι να πιούμε? Να σου πω την αλήθεια, δεν θέλω κάτι ακριβό σε κρασί και τέτοια. Φέρε μας μια Coca-Cola, γιατί την έχω όρεξη. Αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ. Σιγά μη σου πω και σε ευχαριστώ. Κλείνω, Τζέισον, Λέλα. Με ενημέρωσε ότι σε λιγότερα από 2 λεπτά θα βρίσκεται εδώ πέρα το σούσι μου. Δεν ξέρω, θα πετάξει από την Ιαπωνία. Από τη Ιαπωνία. Θα πετάξει, θα το κόψουν από εκεί. Ο Σολωμός θα κάνει. Δεν ξέρω και εγώ τι. Αεροπορικό θα έρθει. Θα μου πάρουν το πιο ακριβό. Εσείς γιατί γελάτε εκεί μισό όλη την ώρα? Μάλιστα. Και αφού κατέφτασε το μεσημεριανό μου από την Τζέισον Λέλα σε. Και εννοείται θα πιω την κοκόλα μου σε διαμάντινο ποτήρι. Όχι κάτι απλό. Η κοκακόλα που είναι? Βάζουμε την κοκακολίτσα μας. Ζήρο βλέπω. Ναι, γιατί κάνουμε και δίαιτα. Για να φαίνεται. Χωράει το κοστούμι. Ναι, γιατί δεν χωράει καν. Λοιπόν, και όπως βλέπετε,
αυτό εδώ πέρα είναι το σούσι μας. Αυτό εδώ πέρα, παιδιά, είναι λίγο πιο γκουρμεδιά. Είναι ένα ιδιαίτερο σούσι. Είναι τηγανιτό σούσι. Το ξέρω ότι το έχετε ξανακούσει. Γι' αυτό το είδατε από μένα πρώτη φορά. Λοιπόν, θα φάμε εδώ πέρα. Εννοείται. Πω, πω, Παναγία μου, έχω παθαίνει της πείνας. Πολύ καλό. Πείτε μου τα νέα σας εσείς. Πώς πάνε οι δουλειές σας, πώς πάνε οι επιχειρήσεις σας, παιδιά μου. Πώς πάνε τα χρήματά σας. Να σας στείλω ένα 10.000 στο καθένα. Αν τα είχα. Απίστευτο. Πολύ ωραίο το μεσημεριανό μου. Ζηλεύετε, σας βλέπω. Με πνίξατε καλά. Λοιπόν, πραγματικά, μηγάκι είναι αυτό. Στο πλούτο ήρθε. Θα σας αφήσω προς το παρόν να απολαύσω το μεσημεριανό μου, γιατί έρχονται πάρα πολλά παιδιά. Δεν τελείωσε εδώ πέρα το βίντεο. Έχουμε τζακούζια, έχουμε χαμούλι να κάνουμε σε λίγο. Μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο, γιατί έχουμε πολλά να κάνουμε. Παρτάρα εδώ πέρα, στη νέα μου σουίτα. Κλείστε να φάω. Και επιτέλους είναι απόγευμα και ήρθε η ώρα για το μεγάλο πάρτι. Και πάρτι χωρίς τζακούζι γίνεται? Δεν γίνεται. Γι' αυτό το λόγο θα σας πάω στο ιδιωτικό μου πανάκριβο τζακούζι, να πάθετε την πλάκα σας στη βεράντα. Και έχουμε θέα, όπως βλέπετε εδώ πέρα το σπιτικό, που είναι όλο με γυαλί. Όλα, τα πάντα είναι με γυαλί. Έχουμε απέναντι την Ακρόπολη. Τη βλέπετε την Ακρόπολη, φαίνεται? Φαίνεται. Φαίνεται και η Καριάτιδα, το κορίτσι μας. Γι' αυτό ακολουθήστε με. Come to me, γιατί πρέπει να πάμε στη βεράντα. Το ιδιωτικό μου τζακούζι είναι αυτό εδώ πέρα. Α, πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο, ζεστό και ζωματάει και ανυπομονώ να το δοκιμάσουμε. Γι' αυτό το λόγο πάμε να βάλουμε, να βγάλουμε την μπλούζα, γιατί δεν θα με δείτε έτσι, δεν θέλω. Και πάμε να φέρουμε, εννοείται, τη σαμπάνια, γιατί σας το είπαμε, ότι θα κάνουμε παρτάρα. Γι' αυτό θα βάλουμε Ελένη Φουρέιρα και θα φέρουμε σαμπάνια, να το ζήσουμε εδώ πέρα. Ως εκατομμυριούχοι. Ακριβώς. Πάμε να το φέρουμε. Απολαμβάνω το ζεστό τζακούζι μου. Παιδιά, είναι πραγματικά τέλεια. Δηλαδή, όσα και λεφτά να δώσαμε εδώ πέρα, αξίζει να τρώω για ένα μήνα φακές. Γιατί πραγματικά για ένα μήνα φακές θα τρώμε. Εδώ πέρα έχουμε τη σαμπάνια μας και το ποτήρι μας. Αυτό το πράγμα, να ξέρετε, το έβαλα μέσα σε κατσαρόλα, γιατί, παιδιά, low budget παραγωγή, όπως καταλαβαίνετε, δεν είχε αυτό το ειδικό με το πάγο, οπότε το βάλαμε σε μια κατσαρολίτσα. Σας χάλασε, δεν σας χάλασε. Λοιπόν, θα ανοίξουμε τώρα τη σαμπάνια πρώτη φορά στη ζωή μας. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό, μπορεί να πάει πάρα πολύ καλά, μπορεί να πάει πάρα πολύ fail. Και δείξα απέναντι την Ακρόπολη, δείξε εδώ πέρα στα παιδιά, εδώ πέρα, εδώ πέρα, εδώ πέρα, κάτσε να πάω κι εγώ. Είναι πολύ δύσκολο να κρατάω το μικρόφωνο, παιδιά, και φοβάμαι μην πέσει μέσα στο τζακούζι και αυτό κάνει και 200 ευρώ. Αλλά ως εκατομμύριο έχω εγώ, τι ανησυχώ τώρα. Και αφού καταφέραμε και ανοίξαμε τη σαμπάνια και πήγε στο τέτοιο, ο φελός δίπλα στο γείτονα, άμα γίνει μήνυση, θα γίνει μήνυση. Βάζουμε να απολαύσουμε την ακριβή σαμπάνια, παιδιά μου. Την πάρα πολύ ακριβή σαμπάνια, η οποία κάνει 9 ευρώ, μην το πείτε πουθενά. Απλά εμείς πρέπει να τη δοκιμάσουμε. Λοιπόν, για να δοκιμάσουμε. Πολύ ωραία. Φοβερή. Πολύ ωραία θα πω εγώ. Εμείς τώρα, παιδιά μου, θα κάτσουμε να απολαύσουμε το υπέροχο τζακούζι. Θα βάλουμε και Ελένη Φουρέιρα εδώ πέρα να τα σπάσουμε. Θα κάτσουμε λίγο να χαλαρώσουμε. Και θα επιστρέψουμε μετά με το υπέροχο ιταλικό φαγητό που θα παραγγείλουμε μαζί με ένα πάρα πολύ ακριβό κρασί. Οπότε σας κλείνουμε εδώ πέρα. Και θα τα πούμε σε λίγο. Αντίο. Αφού τελειώσαμε, όπως βλέπετε, από το τζακούζι, τρομερό το outfit, έτσι. Φοβερό. Ήρθε η ώρα, παιδιά, για να κλείσει όμορφα το βίντεο, να πάμε να παραγγείλουμε από το πιο ακριβό ιταλικό και θα πάρουμε ένα πάρα πολύ καλό ακριβό κρασί μπουκάλι και κάποιο ζυμαρικό. Θα δούμε. Γι' αυτό πάμε να φωνάξουμε την Jason Lella, την υπηρέτρια. Ακολουθήστε με, παρακαλώ. Έλα, Jason Lella. Θέλω να μου φέρεις το καλύτερο ιταλικό φαγητό και θέλω μια μακαρονάδα τρούφα με μανιτάρια, ταρτούφο παρακαλώ, και το πιο ακριβό κρασί που θα βρεις. Λευκό, ξηρό παρακαλώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ, σου είπα. Δεν σε ευχαριστώ, Μαρή. Λοιπόν, έλα, Jason Lella. Το περιμένω σε 30 δευτερόλεπτα. Γεια σου. Ήρθε το βραδινό μου, όπως βλέπετε. Πραγματικά μυρίζει τέλεια, παιδιά. Μυρίζει φανταστικά. Έχει μυρίσει όλο το σπίτι αυτό το πράγμα. Και ένα ακριβό κρασί, λευκό ξηρό. Chardonnay. Α, έχει φελό. Και αφού η Jason Lella ήρθε και μας άνοιξε το κρασί,
ήρθε η ώρα να σερβιριστούμε. Την υγειά σας, παιδιά μου, όμορφα. Την υγειά σου. Στην υπέροχη εκατομμυριούχα ζωή μου. Για να δοκιμάσουμε. Πω, είναι πάρα πολύ ωραίο, όντως. Ήρθε το τέλος του σημερινού βίντεο. Εγώ θα κάτσω να απολαύσω την υπέροχή μου μακαρονάδα ταρτούφο. Και θα σας ευχαριστήσω που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Και άμα σας άρεσε, μην ξεχάσετε να πατήσετε ένα like, εγγραφή στο κανάλι μου και μην ξεχάσετε να εννοείτε να πατήσετε και την καμπάνα για να σας έρχονται όλες μα όλες οι ειδοποιήσεις. Αν αυτό το βίντεο φτάσει τα 15.000 like, θα πάμε στο πιο ακριβό ξενοδοχείο της Αθήνας. Και μπορεί να οδηγήσουμε και κάποιο πολύ ακριβό αμάξι. Γι' αυτό πατήστε όλοι like και θα τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά!